Πάμε στο Μαλεβίζη. Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος για να αναφερθούμε λίγο σε ένα lifting που έχει κλειδώσει και επιχειρεί. Το πήρε πάνω του δήμαρχος ο κύριος Μενέλαος Μποκίας. Αναφέρουμε στο μουσείο του El Greco στο Φόδελε. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κλείδωσε το κονδύλι 272.000 ευρώ που βοηθά και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής βέβαια και σε πρώτο πλάνο και ο πολιτισμός στο Μαλεβίζη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μία πολύ σημαντική παρέμβαση. Σωστά. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη σημείων του Δήμου μας που προσελκύουν πολύ κόσμο. Το εκθετήριο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος έχει πραγματικά, εντάξει, τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι περιορισμένη η επισκεψιμότητα ή τέλος πάντων δεν είναι όσο θα μπορούσε, όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα σημείο που δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες, ένα σημείο μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ένα σημείο που έχει το συμβολισμό του, ένα σημείο που στεγάζει, αν θέλετε, το μύθο, ένα κομμάτι της ιστορίας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Από το 98, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε. Από την πρώτη στιγμή είχαμε βάλει στόχο να, έτσι, να ανακαινήσουμε, να αναδείξουμε και να βελτιώσουμε σε σχέση με την προσβασιμότητά του και σε σχέση με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Ένας χώρος που πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερο κόσμο, με πολύ καλύτερες συνθήκες, με προσβασιμότητα που θα δίνει δυνατότητα σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα να προσεγγίσουν την έκθεση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που φιλοξενείται στην περιοχή, με τα αντίγραφα βέβαια του Δομήνικου. Να πούμε βέβαια ότι πέρα από την ανακαίνιση που, όπως είπατε, διασφαλίστηκαν τα χρήματα, είμαστε στον αέρα, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα και σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τον ανάδοχο. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για τον ουσιαστικά πλήρη εξυγχρονισμό του και την ανανέωσή του όσον αφορά το περιεχόμενο δηλαδή της έκθεσης που σχετίζεται πάντα με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και αυτόν τον σπουδαίο, έτσι, οικουμενικό παγκόσμιο ζωγράφο που έλκει την καταγωγή του και την περιοχή μας. Μάλιστα, χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Σε περίπου ένα μήνα θέλω να πιστεύω ότι αν δεν προκύψουν ζητήματα γραφειοκρατικά θα έχουμε ανάδοχο. Ναι. Και το χρονοδιάγραμμα είναι στους 14 μήνες. 14 μήνες. Δήμαρχε, διανύουμε χιονιά, καιρικές συνθήκες δύσκολες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η κατάσταση στο Δήμο Μαλεβιζίου ήταν διαχειρίσιμη και είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει κάποιο απρόπτωτο της τελευταίας στιγμής? Ο σχεδιασμός σας έχει ως επίκεντρο κάποιες συγκεκριμένες περιοχές στο Δήμο σας, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη? Κύριε Παναγιωτόπουλε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει πλέον τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στο Μαλεβίζη είναι φέτος η τέταρτη ή πέμπτη φορά που αντιμετωπίζουμε έτσι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια δεν είναι της ίδιας έντασης όσο ήταν τις προηγούμενες φορές με τις θεομηνίες που έπληξαν πραγματικά το Δήμο. Πολύ μεγάλα προβλήματα, μεγάλες καταστροφές. Μπορεί να μην φάνηκαν τα προβλήματα στο βαθμό που τουλάχιστον εμείς τα βιώσαμε, γιατί πραγματικά η τεχνική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, εθελοντές ήταν επί 24 ώρες το 24ωρο σε επιφυλακή και δούλεψαν πραγματικά όλες αυτές τις δύσκολες μέρες που αντιμετωπίσαμε κακοκαιρίες στο Μαλεβίζη. Όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αγροτική οδοποιία σχεδόν διαλυμένη σε όλο το Δήμο. Υπάρχει και η πρόσφατη κήρυξη του Δήμου Μαλεβιζίου σε έκτακτη ανάγκη και, προφανώς έχουμε στείλει και στα αντίστοιχα υπουργεία και στις υπηρεσίες των Υπουργείων τα τεχνικά μας δελτία, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές που έχουν γίνει και τις αποκαταστάσεις των δικτύων, των χιλιόμετρων αγροτικού δικτύου που έχει καταστραφεί. Έχετε λάβει κάποιες απαντήσεις στο μέτωπο, ακριβώς, στο μέτωπο της αποκατάστασης των ζημιών στην αγροτική οδοποιία? Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν μπορείτε να επαναλάβετε. Βέβαια, γιατί αν έχετε λάβει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση προκειμένου να καλυφθεί κεντρικά το κόστος, καμία απολύτως δέσμευση. Δεν έχουμε λάβει κάποια δέσμευση. Είμαστε σε επικοινωνία
Από την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, που βρέθηκα στην Αθήνα, είχα μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει φύγει από εμάς το αίτημα για χρηματοδότηση και την ένταξη του Δήμου σε έργα που αφορούν αποκαταστάσεις θεομηνιών και περιμένουμε, πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξει μια ανταπόκριση, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Δήμος με ίδια μέσα στην αποκατάσταση των πολύ μεγάλων ζημιών που έχουν γίνει σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου. Δηλαδή δεν είναι τοπικό το φαινόμενο, δεν έχουμε ακριβώς, μόνο σωστά. Σε κάποιο Δήμο ή σε κάποια δημοτική ενότητα ή σε κάποια κοινότητα. Είναι εκτεταμένα τα φαινόμενα. Δήμαρχε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.